Γάμα 1. Σχολείο και άνθρωπος. Πρόλογος. Επικαιρική αφόρμηση. Προβληματισμός που έχει εκδηλωθεί στους κόλπους της μαθητικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σώμα σχετικά με το ρόλο που καλείται να επιτελέσει το σχολείο στη σύγχρονη εποχή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στα νέα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα. Κυρίως θέμα. Α ζητούμενο. Αναφορά στην ανάγκη να μην ανταποκρίνεται μόνο στην απόκτηση επαγγελματικών τεχνικών δεξιοτήτων αλλά και στην ευρύτερη ψυχοπνευματική καλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, Α. Αρχικά, ρόλος του σύγχρονου σχολείου είναι να μεταφέρει στους μαθητές γνώσεις. Είναι όμως ανάγκη οι γνώσεις αυτές να σχετίζονται με πολλά επίπεδα και να μεταδίδονται με τρόπο τέτοιο ώστε να βελτιώνεται η κριτική ικανότητα των μαθητών. Η κριτική ικανότητα θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν με επιτυχία πολλά ζητήματα στη ζωή τους και όχι μόνο να βελτιώνονται για τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Β. Η εκπαίδευση επίσης αρμόζει να καλλιεργεί τις ανθρωπιστικές αξίες όπως είναι οι ανάγκες προς τον συνάνθρωπο και ο σεβασμός προς το διαφορετικό. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε υγιή επαφή μεταξύ τους άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και να αναπτύσσουν ομαλές διαπροσωπικές σχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί ο ρατσισμός στην κοινωνία και θα επικρατεί ομόνοια. Γ. Ακόμα καθήκον της σύγχρονης εκπαίδευσης είναι να μεταδίδει στους μαθητές τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μία από αυτές είναι να εξετάζονται με αντικειμενικότητα και ηρεμία όλες οι πολιτικές απόψεις με σκοπό να επιλέγονται οι καλύτερες για το όφελος της κοινωνίας. Ακόμα όταν επικρατεί το δημοκρατικό πολιτεύμα, οι διαφορές μεταξύ πολιτών και κράτους, αλλά και μεταξύ των κρατών, λύνονται με ειρηνικό τρόπο. Δέλτα. Ακόμα η σύγχρονη εποχή σχηματίζεται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η εκπαίδευση έχει ως καθήκον της να ενημερώνει τους μαθητές ότι ο σεβασμός στη φύση επιφέρει σωτηρία για τον πλανήτη και για όλα τα όντα του. Επομένως, πρέπει να πραγματοποιούνται σχολικές δραστηριότητες για την προστασία της φύσης, όπως ανακυκλώσεις. Έτσι, οι μαθητές με έμπρακτο τρόπο θα ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Μετάβαση. Επίσης, υφίστανται συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα μπορούν να συντελέσουν στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του σχολείου. Κυρίως θέμα. Β. Ζητούμενο. Περιγραφή μεθόδων και δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν από τους διδάσκοντες και τη μαθηματική κοινότητα. Α. Αρχικά, ο διδάσκων δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, αλλά συνοδοιπόρο και αρρωγό του μαθητή στην πορεία προς τη γνώση. Αρμόζει να επιδιώκει τον διάλογο μέσω της ανάπτυξης ερευνών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων από τη μεριά των μαθητών. Β. Αυτονόητη είναι και η διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν ρητορικούς αγώνες, παρουσιάσεις κλπ. Στόχος γενικά πρέπει να είναι η βιωματική εκπαίδευση που θα εμφυσίσει στους μαθητές αξίες και ιδανικά. Από την πλευρά τους, οι μαθητές είναι αναγκαίο να αποζητούν τον διάλογο είτε στο πλαίσιο του μαθήματος ή σε άλλες δραστηριότητες που είναι εξωσχολικές. Μπορούν επίσης να ενταχθούν σε μαθητικούς συλλόγους προκειμένου να αναπτύξουν εθελοντική και κοινοφελή δράση. Σκοπός του σχολείου και των μαθητών είναι απαραίτητο να είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών και η ανάπτυξη ενός ευρύτερου κοινοπολιτικού προβληματισμού που θα έγκυται στο σεβασμό στις δημοκρατικές αξίες, στην οικουμενική συνείδηση αλλά και στην έμπρακτη συμπαράσταση προς τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Δέλτα, ο μαθητής σε καθημερινή βάση θα πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό, αποδεικνύοντας ότι όντως είναι φορέας των ανθρωπιστικών ιδανικών που του έχει εμφυσίσει ο χώρος του σχολείου. Επίλογος. Συνοψίζοντας, η εκπαιδευτική λειτουργία του σχολείου αρμόζει να είναι πολυεπίπεδη. Είναι απαραίτητο οι διδάσκοντες και η μαθητική κοινότητα να δραστηριοποιηθούν για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του σχολείου, διότι κατά αυτόν τον τρόπο η κοινωνία θα οδηγηθεί σε γενικότερη, ευρύτερη πρόοδο. Τελειώνουμε με το ονοματεπώνυμο του συντάκτη.